τη διαβεβαίωση ότι η πολιτεία έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις καταστροφές που έχουν υποστεί υποδομές της Κρήτης από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, έδωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος επεσήμανε μέσα από το ράδιο 984 ότι η αποκατάσταση των ζημιών στην Ανατολική Κρήτη αυτή τη φορά θα τρέξει γρήγορα από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει και η σύνταξη των τεχνικών δελτίων. Για εγκατάλειψη του νησιού στο μέτωπο των υποδομών έκανε λόγο από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη. Μετά τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων θα αξιολογηθούν, όπως έγινε και στην Δυτική Κρήτη, τα τεχνικά δελτία, προκειμένου να βοηθηθούν και να έχουμε μια επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών. Δοθήκανε λεφτά, αρκετά λεφτά σε έργα βιτρίνας, αλλά τα ουσιαστικά, οι ουσιαστικά έργα υποδομής τα οποία χρειαζόταν η Κρήτη, δεν έχουν γίνει. Για ένα γενικότερο έλλειμμα στη μη συντήρηση των υποδομών έκανε λόγο ο Χρήστος Πύρτζης, ενώ από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι η περιφέρεια θα μπορούσε να διεκδικήσει μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη. Η κατάσταση των υποδομών, δηλαδή το έλλειμμα της μη συντήρησης των υποδομών ή της μη σωστής χρήσης τους. Αρχιστήκαμε, κύριε Σαχίνη, βάλαμε τον πύχη χαμηλά. Πώς το λένε. Ικανοποιηθήκαμε στην Κρήτη με ελάχιστα πράγματα. Είτε λίγο πολύ με κάτι δωράκια και κάτι ψηλά. Αναφερόμενοι στις χρηματοδοτήσεις που έπρεπε να διεκδικήσει η περιφέρεια και σύμφωνα με την ίδια δεν το έκανε, η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε συμπαθή τον Σταύρο Αρναουτάκη, ωστόσο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, ο οποίος όπως δήλωσε μπορεί και θέλει να βάλει τον πήγη ψηλά. Ταυτόχρονα δήλωσε έτοιμη να διεκδικήσει την ψήφο των Χανιωτών στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν στηθούν κάλπες. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει ένα συμπαθέστατος άνθρωπος. Και ήταν περιφερειάρχης Κρήτης. Mm-hmm. Και είναι αυτή τη στιγμή, ακόμα μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, αυτό που σας λέω εσάς, το έχω πει και στο Σταύρο Αρναουτάκη, ότι η Κρήτη χρειάζεται μεγάλα έργα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν το αύριο της Κρήτης. Η ομάδα του κυρίου Μαρκογιαννάκη με τον κύριο Μαρκογιαννάκη έχει τη δυνατότητα να βάλει και τον πύχη για την Κρήτη ψηλά. Τώρα ο Μπακογιάννη θα είναι υποψήφιος των Ομοφανίων, το ανήγγειλα αυτό στα Χανιά. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που θα ανήκω στην κατηγορία των βουλευτών Κρήτης. Είναι εξαιρετικά τιμητικό για μένα, αν βεβαίως με τους φύσουν οι Χανιώτες. Στις εξελίξεις της υπόθεσης Νοβάρτης, ο Χρήστος Πύρτζης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα πορευθεί στις εκλογές με όχημα την συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ από την πλευρά της η κυρία Μπακογιάννη χαρακτήρισε τα τελευταία γεγονότα φιάσκο. Δεν έχουμε λόγο να πάμε στις εκλογές με την Νοβάρτης, αλλά κυρία Σαχίνη, εμείς θα αφήσουμε και την δικαιοσύνη, και αυτό το έχουμε αποδείξει, να κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της. Είναι το απόλυτο φιάσκο. Όχι μια δικαστική, μια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, μια επιλογή την οποία έκανε.